Τα νέα. Τα νέα. Τι ανοίγει, πότε και με ποιου όρου. Το στίχημα των 60 ημερών. Τι θα ισχύσει για εμπόρου, επαγγελματίε, δημόσιο μετακινήσει, υπηρεσίε, εκκλησίε και σχολεία. Ακόμη, διπλό πόνου για του υγειονομικού στα βαρέα γιατροί και νοσηλευτέ. Θα είναι μια θετική εξέλιξη αυτή, γιατί το αξίζουν και με το παραπάνω. Εντάξει, απλώ θα έπρεπε να γίνει όλο αυτό για να. Ε, να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι αυτό που τους άξιζε ουσιαστικά, έτσι. Γιατί η κατάσταση στη, στο ΕΣΥ γνωρίζουμε όλοι ότι δεν ήταν καλή ούτως ή άλλως και ότι οι συνθήκες με τις οποίες εργάζονταν τόσο οι γιατροί μας όσο και οι νοσηλευτές ε, ήταν... δεν ήταν... Ε, ναι. Ε, ήταν για να ντρέπεσαι σε αρκετέ περιπτώσει. Στην ε, καθημερινή, το στίχημα τη ασφαλού επανεκκίνηση στα επτά στάδια τη νέα κανονικότητα, αξιολόγηση σε 24 ώρη βάση για να αποτραπεί η αναζωπήρωση των κρουσμάτων. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Έξοδος στα τυφλά λόγω οικονομίας. Βγαίνουμε από την καραντίνα με τους ίδιους όρους που μπήκαμε. Βασικός λόγος η επανεκκίνηση της οικονομίας. Η ελαφρύνση της πανδημίας. Έκτακτο σχέδιο για ΦΠΑ 6% στον τουρισμό. 12% στην εστίαση και μείωση έμφυα. Στον ελεύθερο τύπο, όλο το σχέδιο τη επανεκκίνηση. Η Ελλάδα ανεβάζει τα ρολά για επιχειρήσει, εργαζομένου, σχολεία, καταστήματα, μέσα μεταφορά και τουρισμό. Κυριάκος Μητσοτάκη, επιστρέφουμε, αλλά προσέχουμε για να μείνουμε ασφαλείς. Πάμε στην ε, δημοκρατία. Έξοδο με σχέδιο, αλλά χωρί τεστ. Κακώ δεν ελέγχεται η ανοσία στον πληθυσμό. Αναλυτικό πίνακα με όλη τη λίστα, τι ανοίγει και πότε μόνο με, μό, μόνο με μάσκες σε μέσα μεταφοράς, ταξί, κουρία, κέντρα αισθητικής. Έκανε πίσω η κυβέρνηση. Από Δευτέρα ανοίγουν οι ναοί για προσευχή. 17 Μαΐου, λειτουργίε με πίστους. Στην Αυγή πάρτε το πίσω αντιπολίτευση και περιβαλλοντικές οργανώσεις ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Έντονες αντιδράσεις για, τον, για το περιβα, ε, περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο εξυπηρέτηση συμφερόντων που προωθεί η κυβέρνηση στη σκιά της ε, Πολλούν και τον Αδμιέ με κλειστή τη Βουλή. Επίση, η επόμενη μέρα, κράστα έστια για την κυβέρνηση χαλάρωση των, ε, των μέτρων. Πάμε στο ριζοσπάστη. Δεν θα πληρώσουμε ξανά το μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Και εργοδοσία. Δημήτρη Κουτσούμα ενώνει με τη φωνή μα με τη φωνή των εργαζομένων που συνεχίζουν να διεκδικούν μέτρα προστασία τη υγεία και των δικαιωμάτων του. Πάμε την Παρασκευή 1η Μάη. Τιμάμε την εργατική πρωτομαγιά. Καλούμε όλου του εργαζόμενου να υψώσουμε τη γροθιά μας, να μην το βάλουμε κάτω, να μην αποδεχτούμε, να ξαναπληρώσουμε τα σπασμένα της κρίσης. Στην Εσπρέσο. Ε, ψυχό. Πολιτικός μηχανικός στην Κάτζα αυτοκτόνησε τη Μεγάλη Εβδομάδα περνώντα τα πάθη του Χριστού. Ε, ψυχό με τον, εσταυρω... με τον Σταυρωμένο. Πάγωσαν οι αστυνομικοί. Ούτε στο Σέβεν με τον Μπραντ Πιτ τέτοια ανατριχύλα. Πάμε στη Σταρ Σταυρωμένο στο σπίτι του πολιτικό μηχανικό. Για όνομα του Θεού. Θρύλερ με νεκρό 45 χρόνο στην Κάτζα Αττική. Έχασε τη ζωή του με τελετουργικό σταύρωσης τη μεγάλη εβδομάδα. Και Γιάννη Ζουγανέλη, για να μείνω στην Αμερική, ο Τραμπ με έστειλε τρει γυναίκε. Και δεν έμεινε. Στην αυτεμπορική, με 7 κλειδιά το unlock τη αγορά, τι προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο για την επανεκκίνηση του εμπορίου. Και στον τύπο τη Θεσσαλονίκη, Γενναία πρωτοβουλία Ζέρβα για τον ΟΑΣΤ. Ο Δήμο αγοράζει λεωφορεία από Γερμανία και ενισχύει το στόλο. Με προσωπικέ ενέργειε του Δημάρχου έχονται 50 λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη.